Καλημερίζουμε. Εκπληκτικό κοουτσάρισμα Ιβιτς. Μια ένσταση, συμφωνώ, λέει, μόνο η εσωτερική αλλαγή Ροντρίγκες Τζαλμά που δεν έγινε. Ο Κανίας, λέει, τον βλέπω στην Μεσύμβρια, δεν είναι στα καλά του. Έκατσε, λέει, και η κάρτα είναι δικαιολογία. Και τέλος, λέει, μεγάλη έλλειψη παίκτη ηγέτη να κρατήσει την μπάλα. Πολλά μπράβο στον παρεξηγημένο Γλύκο, ο οποίος κάνει μια μεγάλη απόκρουση. Βέβαια. Στην κεφαλιά. Βέβαια. Μεγάλη απόκρουση. Και γιατί είναι μεγάλη απόκρουση, θέλω να το. Θέλω να το γράψετε τώρα, ναι, ναι, γιατί θεωρείται μεγάλη απόκρουση. Μετά το 60 ξεμένουμε. Γιατί είναι μεγάλη απόκρουση του Γλυκού. Έχεις δίκιο. Γιατί. Γιατί αυτή με το ένα χέρι, δεν λες. Ναι, γιατί είναι μεγάλη απόκρουση. Τι θες να μου πεις, δεν κατάλαβα γιατί είναι. Η απόκρουση θεωρείται, ναι, σπουδαία. Ναι. Ο λόγος που θεωρείται σπουδαία η απόκρουση, ποιος είναι. Στην κεφαλιά η απόκριση είναι στην κεφαλιά. Τον παίρνει ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν κατάλαβε τώρα με το δίκιο του και εγώ. Στην κεφαλιά λέω, στην κεφαλιά. Στην κεφαλιά λέει. Είναι μεγάλη η απόκριση του Γλυκού. Που κάνει κεφαλιά Μιλιβόγεβιτς. Του Μιλιβόγεβιτς. Ο οποίος αυτός ήταν ο MVP και όλο ο Φορτούνης που γράψατε εκεί πέρα στο Γαλλικό. Ποτεία ήταν. Ποτεία. Ποτεία, τον ποτεία. Γιατί είναι μεγάλη. Έχει κόντρα. Δεν την κάνει με το ανάποδο χέρι. Την κάνει με αυτό. Την κάνει με αυτό. Οριζοντιώνεται και τη βγάζει με αυτό το χέρι. Που είναι πιο δύσκολο. Από ότι με αυτό δεν προλάβαινε να βάλει αυτό το χέρι και ήταν εκπληκτικό το ανέβασμά του. Βέβαια. Μπράβο στον Γλύκο. Μπράβο. Μπράβο στον Γλύκο. Το θεωρώ ειλικρινά καλύτερο θεματοφύλακα από τον Καπινό. Έγινε καλύτερο θεματοφύλακα και καθίζει ένα ξένο θεματοφύλακα μεταγραφή στον πάγκο δικαιότατα. Έχει κατηγορηθεί για κλίκες, για διάφορα κτλ. Αλλά μπράβο στον Γλύκο που με άριστα το 10. Όχι, έχει, στο 4, έχει παράδοση με τον Ολυμπιακό. Στο 4 και έχει πάει στο 7,5 ο Γλύκος. Γιατί δούλεψε πάρα πολύ. Έχει τον αέρα του Ολυμπιακού, παράδοση. Και ατομικά και βελτίωσε την ατομική του απόδοση.